και να προχωρήσουμε. Θα έρθει ο φίλος μας, ο γνωστός φίλος κύριος Δηλαβέρης, ειδικό στις εμφυτεύσεις των συσκευών παρακολούθησης και καταγραφής του ρυθμού, το Ιπποκράτιο. Καλημέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ για την τιμητική πρόσκληση. Κύριε Πρόεδρε, δύο προηγούμενες ομιλίες μιλάγανε για θεραπευτικές προσεγγίσεις για την πρόληψη των ισχυμικών αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδιών. Εγώ θα μιλήσω για τους εμφυτεύσιμους καταγραφείς ρυθμού ή, να το πω απλά, να απαντήσω στην ερώτηση γιατί και πώς πρέπει να διαγνώσουμε την παρουσία σιωπηρής κολπικής μαρμαριγής. Ξέρουμε ότι μιλάμε για την επιδημία πλέον της κολπικής μαρμαριγής. Από μελέτες και μεταναλύσεις του 2010, 33,5 εκατομμύρια άτομα πάσχουν από κολπική μαρμαριγή, με μέση επίπτωση γύρω στο 3%, που είναι πολύ μεγαλύτερη στις μεγάλες ηλικίες. Τα άτομα που πάσχουν από κολπική αμαργία αυξάνονται κατά 5 εκατομμύρια περίπου το χρόνο. Αυξάνονται λόγω ακριβώς της προοδευτικής γύρασης του οργανισμού. Σαν προοδευτικοί παράγοντες για την εμφάνιση επεισοδίου κολπικής αμαργίας, βλέπετε, στον 1/3 των περιπτώσεων είναι η λίμωξη, το χειρουργείο, το έφρανα του μυοκαρδίου. Εκείνο το οποίο μας απασχολεί στην κολπική αμαργία είναι οι επιπλοκές της και κυρίως τα ισχυμικά αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Υπεύθυνη η κολπική μαρμαργή για το 25-30% των οξέων ισχυμικών επικίνδυνων θανατηφόρων αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και συνολικά για ένα 28-50% του συνόλου των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων. Επομένως, η παρουσία της κολπικής μαρμαργής γνωρίζετε καλά ότι πενταπλασιάζει τον κίνδυνο για αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, γεγονός το οποίο οδηγεί σε διπλάσια θνησιμότητα. Από αυτούς τους ασθενείς που πάσχουν από κολπική μαρμαργή, το 1/3 περίπου είναι ασυμπτωματικοί. Ανήκουν δηλαδή στην ταξινόμηση τη μοντέρνα τη σειρά σε κατηγορία 1. Επομένως, τι θα ονομάζαμε σαν σιωπηρή κολπική αμαργή, τα ασυμπτωματικά επεισόδια της παροξυσμικής κολπικής μαρμαργής. Και ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται συχνά, έστω και αν δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένος, είναι το φορτίο της κολπικής μαρμαργής. Αυτό που λέμε το burden της κολπικής μαρμαργής. Αυτό πώς ορίζεται, το ποσοστό του χρόνου που είναι ο ασθενής σε κολπική μαρμαργή στη μονάδα του χρόνου. Είτε μιλάμε για μέρα, είτε μιλάμε για εβδομάδα, είτε μιλάμε για μήνα ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Πόσο συχνά βρίσκουμε σιωπηρή κολπική αμαργή, είπαμε, σε προχωρημένες ηλικίες, πολύ συχνά. Δείτε αυτή τη σημαντική μελέτη του Χίλι του 2017, που έδειξε σε ηλικιωμένα άτομα πάνω από 85 ετών, τα οποία έφεραν εμφυτεύσιμο καταγραφέα του ρυθμού, ότι σε 34% των περιπτώσεων και παραπάνω ανιχνεύσανε επεισόδια πάνω από 5 λεπτά κολπικής αμαργής. Δεν υπήρχε αύξηση στα αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια, στα παροδικά ισχυμικά επεισόδια, ανάλογα με το αν είχαν συμπτωματικά ή ασυμπτωματικά επεισόδια της αριθμίας. Αυτό έδειξε η αριθμία αυτή, αλλά έχουμε πλέον και το European Observation Research Program στην κολπική μαρμαργή, το οποίο δείχνει σαφώς ότι οι ασθενείς με κολπική αμαργή που είναι ΙΕΡΑ1, δηλαδή ασυμπτωματικοί, έχουν μεγαλύτερη θνησιμότητα σε σύγκριση με τους ασθενείς που είναι συμπτωματικοί. Έχουν λιγότερες νοσηλίες, επομένως οι ασθενείς που είναι παροξυσμικοί, επειδή παραπονούνται εύκολα για την αριθμία, εισάγονται στο νοσοκομείο. Η επίπτωση των αγκιακών εγκεφαλικών επεισοδίων και των παροδικών ισχυμικών επεισοδίων είναι ισοδύναμη ανάμεσα στους συμπτωματικούς και τους ασυμπτωματικούς ασθενείς με την κολπική αμαργή. Επομένως, η ασυμπτωματική κολπική αμαργή ή η σιωπηρή κολπική αμαργή μοιράζεται τις ίδιες μηχανικές και ηλεκτροφυσιολογικές ιδιότητες με τη συμπτωματική μορφή της αριθμίας. Επομένως, οδηγεί σε ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σε καρδιακή ανεπάρκεια, αυξάνει τη θνησιμότητα. Μπορεί να οδηγήσει σε πρόθεσμη έκπτωση της διανοητικής λειτουργίας και τελικά σε άνοια. Και οι κλινικές προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στους ασθενείς με σιωπηρή κολπική αμαργή είναι πρώτα απ' όλα να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει. Δεύτερον, να ποσοτικοποιήσουμε το φορτίο της κολπικής αμαργής. Αν μπορούμε να προλάβουμε την εξέλιξη στις πιο μόνιμες μορφές της νόσου, να προλάβουμε τα θρομβοεμβολικά φαινόμενα, να προλάβουμε την εμφάνιση μυοκαρδιοπάθειας. Και όσον αφορά τους ασθενείς με κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, στους οποίους έχει γίνει ένας πλήρης διαγνωστικός έλεγχος, αλλά δεν βρήκαμε την αιτία για το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο τους, η κολπική μαρμαργή μπορεί να είναι η αιτία. Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε διαγνωστικά εργαλεία από την επιφάνεια σώματος, όπως διάφορα event recorders, για να ανιχνεύσουμε την παρουσία της αριθμίας. Αυτά βλέπετε ότι στην πλειοψηφία των μελετών αξιολογούσαν σαν κολπική μαρμαργή διάρκεια από 30 δευτερόλεπτα και πάνω. Και οι event recorders, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν μέχρι 30 ημέρες, όπως εκείνο που χρησιμοποίησε ο Gladstone στην Embrace, μπόρεσε να ανιχνεύσει την παρουσία σιωπηρής κολπικής αμαργής σε ένα ποσοστό που δεν ξεπερνούσε το 16%. Αν όμως στους ασθενείς τοποθετούσαμε ένα εμφυτεύσιμο καταγραφέα του ρυθμού, το οποίο είχε δυνατότητα να παρακολουθεί για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συνήθως μέχρι 3 έτη συνεχώς τον καρδιακό ρυθμό, και να ανιχνεύει από 2 λεπτά και πάνω επεισόδια κολπικής αμαργής, βλέπετε ότι η δυνατότητά μας να προσεγγίσουμε τη σιωπηρή μορφή της αριθμίας ήταν σημαντική.
Στη μεγαλύτερη μελέτη στην Crystal AF βλέπετε ότι στα 3 χρόνια παρακολούθησης διαπιστώθηκε ότι 30% των ατόμων που είχαν περάσει ένα κρυπτογενές ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο είχαν και τεκμηριώθηκε επεισόδιο κολπικής μαρμαργής. Επομένως, να η διαφορά συγκριτικά με ένα απλό Holter ρυθμού θα πιάσουμε ένα 3,2% των περιπτώσεων κολπικής μαρμαργής σε έναν ασθενή με κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Θα βελτιώσουμε τη διαγνωστική μας αξία ακρίβεια στο 16% με ένα event recorder 30 ημερών και παρακολούθηση όπως είχε συστήσει στην Embrace ο Gladstone. Θα φτάσουμε στο 30% στα 3 χρόνια αν χρησιμοποιήσουμε εφητεύσιμο Holter. Και να η μελέτη αυτή η τυχιοποιημένη, η Crystal AF, η οποία τυχιοποίησε 220 ασθενείς στο συνήθι τρόπο παρακολούθησης μετά από το κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή σε ένα εφητεύσιμο καταγραφέ του ρυθμού. Και όταν λέμε ότι είχαν μπει στη μελέτη αυτή ασθενείς οι οποίοι είχαν κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, είχαν υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο που περιλάμβανε και δυσοφάγιο υπέρηχο και μαγνητική τομογραφία και τραζικάνιαλ έκο και θρομοφιλικό έλεγχο και δεν είχε βρεθεί η αιτία για το αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και όπως προείπα, στα 3 χρόνια παρακολούθησης, 30% των ασθενών αυτών διαπιστώθηκε από τα εφητεύσιμα καταγραφικά του ρυθμού ότι η αιτία ήταν κολπική μαρμαργή. Σε μια υποανάλυση της Crystal AF, η οποία έγινε 1 χρόνο αργότερα, διαπιστώθηκε ότι αν συγκρίνουμε τη συνεχή καταγραφή του ρυθμού με διακεκομένες αλλά παραλαμβανόμενες χρήσεις άλλων καταγραφικών βραχύτερης διάρκειας, δηλαδή 24 ώρα, 48 ώρα, Holter, 7 ημέρα Holter, που τα οποία μπαίναν σε τακτά διαστήματα, πάλι η συνεχής παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού υπερτερούσε. Και σε μια μελέτη η οποία έγινε από μια της εταιρείας, οι οποίες σχεδίασαν τέτοια εφητεύσιμα καταγραφικά του ρυθμού, τη Reveal AF, πήρε 385 ασθενείς, οι οποίοι είχαν ανεβασμένο υψηλό charge VASC και οι οποίοι είχαν και ένα παράγοντα κινδύνου που θα συνέβαλε, θα συνιστούσε ότι ανήκαν σε ευάλωτη ομάδα να εμφανίσουν κολπική αμαργή, όπως είναι στεφανία, οι ασθενείς με νεφρική νόσο, με υπητική άπνοια, με ασθενείς με χρόνια προφατική πνευμονοπάθεια. Σε όλους αυτούς δεν είχε φανεί κολπική αμαργή σε 24-ωρο Holter. Άρα, μια απλή μελέτη παρακολούθηση, η οποία έδειξε ότι μπορούσαν σε αυτή την υψηλού κινδύνου ομάδα ασθενών να ανιχνεύσουν κολπική αμαργή σε υψηλό ποσοστό, το οποίο βλέπετε μπορούσε να φτάνει στο 40 ή στο 50% στα πολλά χρόνια παρακολούθησης. Επομένως, με βάση όλα αυτά τα δεδομένα, οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες δίνουν μια 2α ένδειξη στους ασθενείς οι οποίοι έχουν περάσει ένα ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο κρυπτογενές, δεν έχουμε αιτία, στο να προβαίνουμε σε παραταμένη παρακολούθηση του καρδιακού ρυθμού, χρησιμοποιώντας ακόμα και τους εφητεύσιμους καταγραφείς για να διαπιστώσουμε την αιτία του εγκεφαλικού τους. Και πολλές εταιρείες έχουν σχεδιάσει τέτοιους εφητεύσιμους καταγραφείς του ρυθμού τους βλέπετε εδώ. Διαφορετικά μεγέθη. Έχουμε τώρα και τους ενέσιμους, οι οποίοι είναι πολύ μικροί σε μέγεθος και πρέπει να μπουν με ειδικές τεχνικές. Συνήθως έχουν μια παραταμένη διάρκεια καταγραφής 2 με 3 χρόνια και μπορούν όλοι να μας βοηθήσουν στην ανίγρευση επεισοδίων της αριθμίας. Δείτε το μέγεθος, το σύνηθες ενέσιμο εφητεύσιμο καταγραφέα του ρυθμού. Μπαίνει στο τέρατο μεσοπερίεργο διάστημα με ένα ειδικό σύστημα που το βλέπετε στο πάνω δεξιά πάνελ. Μέσω Wi-Fi μπορεί να στέλνει τα δεδομένα του σε ένα ειδικό transmitter που χορηγείται στον ασθενή σε ορισμένη ώρα που προεπιλέγεται, συνήθως νυχτερινή. Και αυτή η συσκευή είναι σε θέση αυτόματα να αναγνωρίζει την παρουσία, την εμφάνιση κολπικής μαρμαργής. Το απλούστερο εργαλείο διαγνωστικό που χρησιμοποιεί είναι στο να παρακολουθεί το RR διάστημα. Και αν κάνει μια συσχέτιση κάθε RR διαστήματος με το αμέσως προηγούμενό του, κάνει αυτό που λέμε Lorentz Plot Analysis, θα δει ότι στην μια περίπτωση του φλεβοκοβικού ρυθμού έχουμε αυτή την εικόνα που βλέπετε εδώ, δηλαδή τα RR διαστήματα είναι πολύ κοντά το ένα στο άλλο, ενώ έχουμε μια πολύ μεγάλη διασπορά στην περίπτωση που έχουμε κολπική μαρμαργή. Να λοιπόν ένας αλγόριθμος ο οποίος βοηθάει στο να διαπιστώσει στα δίλεπτα κομμάτια, στα δίλεπτα epochs που κόβει και καταγράφει το καταγραφικό του ρυθμού, ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει κολπική μαρμαργή. Ωστόσο, υπάρχουν και εδώ προβλήματα, διότι πολλές φορές τα πράγματα P είναι πολύ μικρά, υπάρχει ένας βασικός ρυθμός, μια ισολογική γραμμή με πολύ θόρυβο, υπάρχει ταχυαριθμία. Χρειάστηκε να γίνει κάτι παραπάνω. Και πλέον ξέρουμε ότι τα πράγματα P μπορεί να είναι διαφορετικά να φαίνονται στον παχύσαρκο ασθενή, στον ασθενή ο οποίος έχει πνευμονοπάθεια. Ή να παρουσιάζουν και αυτό που λέμε ακόμα μεταβολή στην ημερήσια κατάσταση φυσιολογικά και κάδια με δηλαδή μεταβλητότητα, όπως δείξαμε σε αυτή τη μελέτη το 2001. Παίρνουν μεταβάλλονται εύκολα. Γι' αυτό, για να αυξηθεί η διαγνωστική ακρίβεια αυτών των αυτόματων εφητεύσιμων καταγραφέων του ρυθμού, στο να τεκμηριώνω ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει κολπική αμαργή, έπρεπε να μπουν και τεχνητές καινούργιες. Τεχνητές, όπως λέμε, τεχνικές της τεχνητής νοημοσύνης,
οι οποίες προτάθηκαν από το Blue Fernet το 2014. Δηλαδή, πέρα από το να αναγνωρίσουμε τα σταθερά διαστήματα και να πούμε ότι αυτό το διάστημα, αυτό το δίλεπτο, μάλλον υπάρχει κολπική αμαργή, θα πρέπει να έχουμε μια machine learning τεχνική, η οποία να έχει αναγνωρίσει προηγουμένως στο καρδιογράφημα το που λαμβάνει το εφητεύσιμο καταγραφικό τα ΠΕ κύματα και να τα αναζητήσει αυτό το δίλεπτο. Και επομένως αυτό θα μπορούσε να αυξήσει την ακρίβεια της μεθόδου. Άρα, το μηχάνημα πώς λειτουργεί. Σε κάθε δίλεπτο διάστημα αναγνωρίζει ή όχι αν υπάρχει ασταθές διάστημα. Άρα, πιθανώς κολπική αμαργή. Έχει τη μήτρα, το template του ΠΕ κύματος το οποίο έχει λάβει στην προηγούμενη καταγραφή και το αναζητά. Αν το βρει, απορρίπτει τη διάγνωση κολπικής αμαργής. Να εφαρμογή της machine learning τεχνικής. Αν δεν το βρει, λέει, μάλλον το τεκμηριώνει ότι ναι, αυτό είναι κολπική αμαργή. Και ένα κάποια παραδείγματα τα οποία είναι από τη δικιά μας δουλειά στο Ιπποκράτειο. Βλέπετε το ταχόγραμμα πάνω και το καρδιογράφημα κάτω από εφητεύσιμο καταγραφέα αριθμού που δείχνει ένα επεισόδιο κολπικής αμαργής σε ένα ασθενή με κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Και μια πια η διαφορά ανάμεσα στο Α που είναι κολπική αμαργή με ένα ταχόγραμμα αυτό το με μεγάλη διασπορά των αναδιαστημάτων, κολπική αμαργή στο καρδιογράφημα και στο κάτω παράδειγμα, στο παράδειγμα Β, και εδώ είναι ασθενής με κρυπτογενές αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο, όχι από το ίδιο κέντρο. Έχει σημασία που το λέω αυτό, το οποίο βλέπετε ένα ταχόγραμμα που δεν έχει αυτή την αστάθεια. Ωστόσο, οι ασθενείς θεωρούσαν ότι είναι επεισόδιο κολπικής αμαργής. Δεν είναι. Τα πάματα ΠΕ υπάρχουν, έχει μεγάλο ΠΕ διάστημα και συχνές υπερκοιλιακές εκδοστολές. Και ένα άλλο παράδειγμα να δείτε πώς εύκολα το καταγραφικό, το εφητεύσιμο του ρυθμού δείχνει ότι σε αυτόν που κάνει συνεχή κολπική αμαργή, ένα επεισόδιο ταχυαριθμίας, ανεβαίνει η καρδιακή συχνότητα, παραμένει σε αυτή την υψηλή διασπορά το ταχόγραμμα. Και τελειώνοντας, δύο παραδείγματα από το εργαστήριο, από την κλινική του κυρίου Τσιβούλη, τα οποία μας ήρθαν για να τοποθετήσουμε εφητεύσιμο καταγραφέα του ρυθμού. Ασθενής 52 ετών, υπερτασικός και μόνο, ο οποίος είχε αριστερή ημιπάρεση, ήρθε με το αναπηρικό καρεκλάκι για να κάνει τοποθέτηση του εφητεύσιμου καταγραφέα του ρυθμού. Όλος ο προηγούμενος αδελεχείλες έλεγχος ήταν αρνητικός. Δείτε τι κατέγραψε ο καταγραφέας του ρυθμού στις πρώτες 90 μέρες παρακολούθησης. Ένα επεισόδιο και μόνο κολπικής μαρμαργής, το βλέπετε η μπλε μπάρα πάνω, 30 ωρών. Και από κάτω βλέπετε ακριβώς το επεισόδιο της κολπικής αμαργής με το ταχόγραμμά του. Και ένα άλλο περιστατικό, 67 ετών, πάλι με υπέρταση και τίποτα περισσότερο, και αυτός με κρυπτογενές, ο οποίος ήρθε με μια ήπια δυσαρθρία. Δεν μπορούσες εύκολα να καταλάβεις ότι αυτός έχει περάσει ένα ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Από το ταχόγραμμα του καταγραφικού του εφητεύσιμου που βάλαμε, δείτε σχεδόν καθημερινά επεισόδια 6, 8, 10 ωρών κολπικής αμαργής. Και το επεισόδιο ακριβώς κάτω, όπως φαίνεται στο καρδιογράφημά του. Επομένως, ένα μεγάλο ερώτημα. Ποια είναι η σημασία του φορτίου της κολπικής μαρμαργής? Ένα επεισόδιο 30 ωρών που σε κάνει ανάπηρο, καθημερινά επεισόδια με αυτή την εικόνα, με την ήπια δυσαρθρία? Δεν το ξέρουμε. Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα εφητεύσιμα καταγραφικά του ρυθμού μπορούν να αναγνωρίσουν την ασυμπτωματική κολπική μαρμαργή στους ασθενείς που έχουν περάσει ένα ισχυμικό αγκιακό εγκεφαλικό επεισόδιο. Το έχουν δείξει οι αρκετές σειρές. Έχουν υψηλότερη διαγνωστική αξία και ακρίβεια από τα 7 ημέρα Holter, τη συνήθη παρακολούθηση, ακόμα και τη διακεκομένη αλλά τακτική παρακολούθηση του ρυθμού. Ότι η συνεχής παρακολούθηση του ρυθμού με τα εφητεύσιμα καταγραφικά προτείνεται από τις σύγχρονες ευρωπαϊκές κατευθύνσεις οδηγίες του 2016. Και μια τεχνική η οποία πραγματικά παρά το κόστος της έχει καλή σχέση κόστους αποτελεσματικότητας, αν σκεφτούμε ότι ο στόχος της είναι να προλάβει τη δευτερογενή εμφάνιση αγκιακού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Χρόνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πραγματικά θα ανοίξει συζήτηση μετά. Θα φωνάξω τον επόμενο μιλητή τώρα, τον κύριο Νίκ.